Τώρα στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκονται 140 άτομα, κυρίες και κύριοι, που ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη, την οποία βρίσκουμε στην Ευελπίδων. Έλενα. Πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση ΣΥΑ με πολλούς εμπλεκομένους. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται 140 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, εργολάβοι, κατασκευαστές και ένας παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας Κηφισιά. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Χαράλαμπος Βουργιώτης, ο οποίος διερευνούσε την έρευνα μετά από αναφορές των τραπεζών για ύποπτες συναλλαγές, έχει ήδη διατάξει την δέσμευση των κινητών και της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 140 εμπλεκομένων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι το πόρισμά του, το οποίο αριθμεί 300 σελίδες, έχει ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική εισαγγελία που θα διενεργήσει την έρευνα, το ποινικό κομμάτι, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκέλος που αφορά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα αδικήματα είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλά τα λεφτά. Όπως είναι πολλά τα λεφτά και στην άλλη απάτη, αυτή με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ αυτή τη φορά, τα πρώτα μέλη του κυκλώματος άρχισαν να παρελάβουν από εκεί στα δικαστήρια για να απολογηθούν. Έτσι ακριβώς, και μέχρι αυτή την ώρα να σας πω ότι συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία. Αρχικά είχαν κληθεί να απολογηθούν σήμερα 8 κατηγορούμενοι, έχουν απολογηθεί όμως οι 7. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 9. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, πριν από λίγο προφυλακίστηκε ένας κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος ήταν ο μεταφραστής, να ήταν ο μεσάζων, να ήταν εκείνος που έβρισκε άμκα και παρουσιαζόταν άλλοτε ως γιατρός και άλλοτε ως βοηθός γιατρού. Τρεις γυναίκες έχουν αφαιθεί ελεύθερες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.